Μαμά, θα με πας στο Δημήτρη να παίξουμε? Σε λίγο, αγάπη μου, τώρα ετοιμάζω κολατσιό για τον Λουκά. Φτιάχνεις κολατσιό στο Λουκά και δεν φτιάχνεις και σε μένα? Θα φας και εσύ, Νικόλα μου. Πρέπει πρώτα να προσέξουμε όμως τον αδερφό σου. Δίνει εξετάσεις και είναι πολύ κουρασμένος. Το μεσημέρι τι θα φάμε? Θα φάμε κοκκινιστό με πουρέ. Δεν μου αρέσει ο πουρέ, θέλω πατάτες. Θα φάμε πουρέ που αρέσει το Λουκά. Και για μετά έχω κέικ. Μετά όμως εξηγούμε. Έφτιαξες κέικ και δεν μου έδωσες να γλύψω τη ζύμη. Την έδωσα στο Λουκά. Μαμά, θέλω να δώσω κι εγώ εξετάσεις. Λυπάμαι τον κακομοίρη τον Λουκά. Θυμάμαι και τον εαυτό μου όταν έδινε εξετάσεις. Πω πω, όλη μέρα στην τσίτα. Άγχος, κλάμα. Μην το φοβάσαι τον Λουκά. Είναι χαλαρός και ψύχρεμος σαν τον πατέρα του. Επιφανειακά, μέσα του είναι πανικόβλητος, το ξέρω. Καθόλου, είναι πολύ καλός μαθητής, έχετε εμπιστοσύνη. Ρε σηκώστα τώρα, μην το συζητάς. Η διαδικασία των εξετάσεων είναι έτσι κι αλλιώς ψυχοφθόρα για τα παιδιά. Άσε με, ανησυχώ πολύ. Έφηβος είναι. Πρέπει και λίγο να πάρει αέρα το μυαλό του, να διασκεδάσει. Μια χαρά είναι, μωρέ. Τώρα πέρασε από το δωμάτιό του και είναι στο ίντερνετ. Χαζεύει. Χαζεύει? Τι έκανες, παιδί μου, του πήρες το λάπτοπ? Φυσικά του το πήρα. Μέσα στη μέση των εξετάσεων ίντερνετ. Τι το κάναμε εδώ μέσα, ρε μπέτα σκέρ. Μαζί του θα κοιμηθούμε. Ναι. Κώστα, τι κάνεις, χαμήλος έτος. Δεν ακούω. Διάβασε τους υπότιτλους. Ποιος υπότιτλους, παιδί μου? Ειδήσεις βλέπω, λέει για τα νέα μέτρα. Εκεί τα τις εικόνες. Μαμά! Τι, να πω κάτι μόνο. Ρε χάρη μου, σεβάσου το γεγονός τουλάχιστον ότι ο αδερφός σου διαβάζει για τις εξετάσεις του. Τι, και επειδή ο αδερφός μου διαβάζει, εγώ πρέπει να πέσω νεκρός? Ησυχία πρέπει να κάνεις. Το παιδί διαβάζει. Το παιδί έχει πηγεί από το πάρκο εδώ και μία ώρα. Κυρία Μπούσκα, δεν είστε? Ναι, είμαι η μητέρα του Φίλιππου, του συμμαθητή του Λουκά. Αλήθεια, τι κάνετε? Τι να κάνω, κυρία Μπούσκα μου. Άγχος πολύ, συνέχεια πάνω από το παιδί είμαι. Να τώρα βγήκα να πάρω λίγα πορτοκαλάκια να πιει και κάτι βιταμίνες. Γιατί είναι άρρωστος? Όχι, εξετάς, κυρία Μπούσκα μου. Χρειάζεται ένα σύστημα πολυβιταμινών και αμινοξέων για να ανταπεξέλθει. Ο Λουκάς δεν παίρνει τίποτα? Όχι. Όχι. Εμείς φοβόμαστε τον doping control, καταλάβατε. Ιστορία, πού είσαστε? Α, εδώ γύρω. Ο Φίλιππος έχει περάσει όλη την ύλη μία φορά. Τι μου λέτε? Πολλά, κυρία Μπούσκα μου, και αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος, πάρα πολλά. Μην το συζητάτε. Δεν καθότανε σε μια μεριά, όλο ταξίδια και πολέμους. Τι να κάνουμε, θα εστιάσουμε στα σως, αναγκαστικά. Εσείς τα ξέρετε, τα σως? Βέβαια. Σως γιορτιού, σως βινεγκρέτ. Πού πας εσύ? Πάω μια βόλτα μέχρι το πάρκο. Τι βόλτα, παιδί μου, έχουμε διάβασμα. Εντάξει, άμα το έχουμε μαζί, κάτσε διάβαση και μόλις γυρίσω θα σε εξετάσω. Λουκά, με ειρωνεύεσαι? Έλα, ρε μαμά, κάνω διάλειμμα. Διάλειμμα θα κάνεις στις διακοπές. Τώρα έχεις να διαβάσεις. Να δώσεις εξετάσεις, να πάρεις ένα καλό βαθμό. Τώρα παίρνεις τις βάσεις. Σε 2 χρόνια δίνεις πανελλήνιες, Λουκά. Να μπεις σε μια σχολή στο πανεπιστήμιο, να σταθείς στα πόδια σου αφού βρεις μια καλή δουλειά. Αμάν, Κώστα, έγινε η μάνα μου. Σταμάτα το πηγαίνε, λαβρε ρένια μου. Κώστα, δεν του στεκόμαστε αρκετά του παιδιού. Τι θέλεις να κάνουμε δηλαδή, να διαβάσουμε γι' αυτό, να? Ναι. Μα θα πας εσύ να δώσεις εξετάσεις? Όχι, αλλά είναι ένα είδος συμπαράστασης. Μια χαρά του συμπαραστέκεσαι του παιδιού. Στο κάτω-κάτω της γραφής ο Λουκάς δεν είχε ανάγκη, είναι πολύ καλός μαθητής. Εγώ είμαι κακή μάνα. Γιατί? Ούτε μία βιταμίνη δεν του πήρα. Τι ανάγκη έχει, βρε ρένια? Τρώει τον Αγγλέουρα, 40 φαγητά του έχει φτιάξει. Αν τα πάρει σε παστίλια θα γίνει πύραυλος.
Η μαμά του Φίλιππου όμως του πήρε και βιταμίνες. Συγγνώμη, η μαμά του Φίλιππου σε έκανε έτσι. Ναι, γιατί? Βρε κουτό, ο Φίλιππος δεν πρέπει να παίρνει βιταμίνες. Το κτέλ πρέπει να παίρνει. Γιατί? Γιατί είναι τόσο τραγικός μαθητής που του χρόνου θα παίζει τραγωδία στην επίδαυρο. Λουκάκο, κοίτα τι σου φέρα. Τι είναι όλα αυτά, ρε μάνα? Συμπληρώματα διατροφής, αγάπη μου, βιταμίνες. Σίδηρος, φόσφορος, ασβέστιο, ψευδάργυρος, τα πάντα. Μαμά, θες να περάσω εξετάσεις του σχολείου και να κοπώ σε εξετάσεις αίματος? Ρε μπαμπά, δεν θέλω να κοιμηθώ εδώ, βρωμάει. Βρωμάει επειδή μπήκες μέσα εσύ. Κάντε υπομονή, βρε, μέχρι να τελειώσει ο αδερφός σας τις εξετάσεις. Μετά θα κοιμηθείς στο δωμάτιό σου. Δεν θέλω, ρε μπαμπά. Να πάει να κοιμηθείς στο σαλόνι. Ναι, καλή ιδέα. Σας παρακαλώ, ρε, τι να κάνω? Κάντε το και θα σας κεράσω παγωτό. Δηλαδή θα μας δωροδοκίσεις με ένα παγωτό? Ναι. Μισό λεπτό να το συζητήσω με τον Νικόλα. Νικόλα, τι λες? Κοίτα, έτσι κι αλλιώς το δικό του θα γίνει. Σωστά. Αφού το φάμε το πακέτο, γιατί να μου φάμε και ένα παγωτό? Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεχόμαστε. Σιγά, ρε. Σιγά, σιγά, παιδί μου. Δεν φάγατε ποτέ παγωτό? Σιγά, βρε. Σιγά, βρε, παιδάκι μου. Σιγά, κοίτα πώς με έκανες. Ποτέ δεν έχεις φάει. Να. Καλά, συγγνώμη, εσύ δεν πήγες στη δουλειά? Πήρα λίγες μέρες άδεια για να βοηθήσω το παιδί, Κώστα. Και τι κάνεις? Παλεύω εδώ στο ίντερνετ να κατεβάσω τα σως της ιστορίας. Α, ναι. Να βοηθήσω. Συγγνώμη, εδώ που ψάχνεις δεν θα βρεις και πολλά για ιστορία. Μόνο του άνοιξε. Μόνο του άνοιξε σελίδα στο Facebook με το όνομά σου. Το όνομά μου? Συνωνυμία. Ποια συνωνυμία, βρε? Εδώ έχεις κοτσάρει τη φωτογραφία σου. Εντάξει, Κώστα, άνοιξα σελίδα στο Facebook, σιγά. Τι κάνεις, βρε? Εσύ δεν έλεγες ότι αυτά τα πράγματα είναι αντικοινωνικά, ότι είναι ανθρωποδιοκτικά? Κώστα, για τα παιδιά μας το κάνω. Πρέπει να δω τι είναι αυτό το πράγμα που τα απορροφά τόσες ώρες κάθε μέρα. Πρέπει να τον γνωρίσω τον εχθρό για να τον καταπολεμήσω. Για να βρεις τη λύση πρέπει να μπεις μέσα στο πρόβλημα, Κώστα. Και βρήκα και κάτι φίλους μου από το Πολυτεχνείο. Συμφοιτητές μου, 100 χρόνια είχα να τους ακούσω. Είναι όλοι εκεί και έχουν κάνει ένα γκρουπ. Τους έκανα φίλους μου, θες να σου δείξω? Μπράβο, βρε. Μπράβο. Να τους δώσεις και τα κουβαδάκια σου. Μην είσαι παλιοκόριτσο. Ξέχασα να σου πω, έχω κάνει μία φάρμα με ζώα και φυτά. Έλα, άσε με να στη δείξω. Κάτσε, ρε Ρένια, πόσες ώρες είσαι στο ίντερνετ? Λίγο, πολύ λίγο. Να φανταστείς, μόλις τώρα μάζεψα τις φράουλες που θέλουν 4 ώρες. 4 ώρες? Πέρα εδώ το λάπτοπ. Σε λίγο, Κώστα, σε λίγο. Πρέπει να σε έχεις κολλήσει άσχημα. Εγώ, καμία σχέση. Τι μαγείρεψες σήμερα? Ακόμα τίποτα. Και τι θα φάμε? Θα κατεβάσεις κανένα παστίτσο από το ίντερνετ? Γίνεται αυτό? Τα παιδιά πού είναι? Κάτω στο δωμάτιό τους. Αυτή η μετακόμιση δεν μ' αρέσει καθόλου. Ο Χάρης είναι πολύ κακή επιρροή για το μικρό. Μην ανησυχείς, δεν θα πάθει τίποτα. Τι λες, παιδί μου, ήδη τον αντιγράφει. Βγάζει γλώσσα συνέχεια, αντιδρά σε όλα. Τι θες, μωρέ, Ρένια? Και αυτός 10 χρονών είναι. Μπαίνει στην προεφηβεία. Πρέπει να τα συνηθίσεις αυτά. Αχ, Παναγία μου, λες να μας βγει δεύτερος Χάρης? Δεν θα τα αντέξω. Αποκλείεται. Δεύτερος Χάρης δεν μπορεί να γίνει. Το καλούπι έχει σπάσει. Ήρθε ο αδελφός μου μέσα στο δωμάτιο και μου το βρώμησε. Με την πίχλα του. Με την πίχλα του. Μην τραγουδάς. Γιατί? Δικό μου είναι το τραγούδι. Η τέχνη ανήκει σε όλους. Ωραία, άκου και αυτό τώρα. Ο Νικόλας μου μπαινε και τον έπνιξα. Και σου σκίστηκε λίγο το καλσόν. Πάλι τραγούδησες? Ναι, γιατί, τι θα μου κάνεις? Νικόλα, τι έκανες? Άπλωσε τα πόδια στη μεριά μου. Ναι. Να κι εγώ. Ωραία, και? Δεν σε νοιάζει? Δεν είναι δικό μου το κρεβάτι, του Λουκά είναι. Ναι, αλλά αυτό είναι το δικό μου κρεβάτι και με ενοχλούν πολύ οι ποδάρες σου. Γράψε ένα τραγούδι με τα προβλήματά σου. Νικόλα, έχεις γίνει πολύ κολόπεδο. Ναι. Μου τη σπάς βέβαια, αλλά χαίρομαι για σένα. Κάποια στιγμή ανησυχούσα, μην γίνεις σαν τον Λουκά. Είσαι τρελός, αφού έχω εσένα για πρότυπο. Νικόλα, Νικόλα, ναι, ναι. Έλα στην αγκαλιά μου, έλα, έλα. Κώστα, δεν ξέρεις τι είδα? Στορκίζομαι, δεν είναι δικά μου. Ποια, παιδί μου? Εσύ ποια είδες? Το Χάρη και τον Νικόλα αγκαλιά. Είδες, βρε, που το πανησυχούσες. Ο Νικόλας είναι γλύκα. Μέχρι και τον αντάρτη τον ηρέμησε.
σπάνια είναι αυτή. Βρε, εσείς δεν είπαμε να κάνετε λίγη ησυχία. Κάνε την άκρη, μάνα, σώσε τον εαυτό σου, πέφτουν κορμιά. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζεμένα εδώ? Αναχώματα. Αέρα! Αυτή τη στιγμή μαζέψτε τα πράγματα. Δεν είναι πράγματα, είναι πτώματα πολέμου. Θύματα πολέμου. Whatever. Νικόλα, Χάρη, ακούσατε τι σας είπα? Τώρα ρε μαμά, μια στιγμή να τελειώσουμε τον πόλεμο και θα τα μαζέψουμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή σταματήστε και μαζέψτε αυτά που έχετε κάνει εδώ πέρα. Πατάτε πάνω στα κρεβάτια με τα βρωμοπάπουτσά σας. Τι είμαι εγώ δηλαδή, να πλένω και να καθαρίζω όλη την ημέρα? Τι είμαι, καμιά δουλά? Το παιδί διαβάζει, μαμά. Αναισθησία, παιδί μου. Να τελειώσει την ιστορία και μετά θα πας στην Αταλία. Θα τη διαβάσω εκεί μαζί της. Ναι, καλά. Άμα είστε μαζί, θα εξαλλού το μυαλό σου. Πού? Εσύ να μην πετάγεσαι. Συζητάω με τον αδερφό σου τώρα. Διαβάζουμε καλύτερο όταν είμαστε μαζί. Λουκά, μην επιμένεις. Έχεις 3 μήνες μπροστά σου να τους περάσεις με την Αταλία. Ναι, αλλά γιατί να μην ζήσουμε μαζί και την εμπειρία της προσπάθειας για να κοινό σκοπό? Πρώτα να πετύχεις το σκοπό σου, προτιμώ, και μετά να γιορτάσεις. Μαμά, ξέρεις τι λέει ο Καβάφης στην Ιθάκη? Τι λέει, παιδί μου? Ότι σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Άρα, πάω στην Αταλία να απολαύσουμε μαζί το ταξίδι προς την επιτυχία και τη γνώση. Χαίρετε. Καβάφης. Ωραίος. Θα μου δώσεις τα 5 μου ευρώ. Ποια 5 σου ευρώ? Αυτά που μου είχες πει ότι θα μου έδινες αν πήγαινε καλά στο τεστ μαθηματικών. Και πήγες καλά. Μπράβο, μωρό μου, για να δω. Έλα ρε Χάρη, 8 πήρες. Ναι ρε μαμά, γιατί? Καλό δεν είναι και το 8? Ο σκοπός ήταν να πάρεις 10. Ξέρεις τώρα τι μου λες? Ότι αν δεν παίρνω άριστα είναι αποτυχία. Δηλαδή αυτό θέλεις να σκέφτομαι? Ότι αν δεν είμαι τέλειος είμαι αποτυχημένος? Δεν σε λέω αποτυχημένο. Απλώς σου υποσχέθηκα να σου δώσω λεφτά αν έπαιρνες άριστα. Δηλαδή η προσπάθεια δεν μετράει? Μετράει και η προσπάθεια, αλλά επιβραβεύει την κατάκτηση. Μαμά, θέλεις να σου θυμίσω ότι λέει ο Καβάφης? Σημασία έχει ο προορισμός ή το ταξίδι? Για να καταλάβω δηλαδή. 3 ευρώ για τη γλώσσα. Όχι, ολοκληρώνει ο Καβάφης, είπα. Χαρή! Μαμά, έχω ένα πλάνο. Ωχ, τι πλάνο έχεις πάλι? Θα μου δώσεις 4 ευρώ για το τεστ των μαθηματικών. Γιατί 4? Απλή μέθοδος των τριών. Αν έπαιρνα 10, θα μου έδινες 5 ευρώ, έτσι? Οπότε, με το βαθμό 8, πόσα? Δεν σε πιστεύω. Πολλαπλασιάζουμε αυτό επί το κλάσμα αντεστραμμένο και λέμε 5 επί 8 δια του 10 ίσον 4 ευρώ. Αυτό το μαθηματικό μυαλό, αν το είχες βάλει στο τεστ, θα είχες πάρει 10 και τώρα δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση του παραλόγου. Κύριε Μπούσκα, τι μου κάνετε? Σας πετάω τα σκουπίδια. Εσείς? Μια χαρά εδώ στον αγώνα. Μπράβο. Πώς είναι ο Λουκάς? Καλά είναι, ο δικός σας? Ο Φίλιππος είναι αγκαλιά με μια λεκάνη όλη μέρα. Εμετούς να δει το μάτι σας. Μήπως έπαθε πολύ βιταμίνωση το παιδί? Άμπα, ίσα ίσα, που του δίνω και σπιρουλίνες και ταμπλέτες για το στομάχι. Από το άγχος του είναι. Μα γιατί αγχώνεται τώρα, κρίμα το παιδί. Το κρίμα ξέρετε ποιο θα είναι, κύριε Μπούσκα μου? Να πάει χαμένο ένα τέτοιο μυαλό. Υπάρχουν και αδικίες στη ζωή. Τι τα θέλετε? Σημασία έχει να είναι καλό παιδί. Καλό παιδί με ιατρική ποδιά. Αυτό θέλω να δω κι ας κλείσω τα μάτια μου. Μη φοβάστε. Μέχρι να δείτε το γιο σας γιατρό θα μας έχετε θάψει όλους. Γιατί? Δεν πιστεύετε ότι ο Φίλιππος μπορεί να γίνει γιατρός? Μην κοιτάτε τις επιδόσεις του στα τρίμηνα. Τον έχουν στην μπούκα όλοι οι καθηγητές και τον χαντακώνουν επίτηδες. Τι να πεις, κυκλώματα, κάντε κουράγιο. Ειδικά αυτός ο Καβάσιλας. Τι γνώμη έχετε για τον Καβάσιλα? Σε ποια ομάδα παίζει? Καθηγητής είναι. Και παίζει τόσο καλή μπάλα? Ρε Κώστα, η γυναίκα να σου λέει τις αγωνίες της και εσύ να τις κάνεις πλάκα? Τι θέλεις μωρέ, αφού δεν το καταλαβαίνει, είναι χαζή. Ο γιος της δεν παίρνει τα γράμματα, είναι σκράπας. Δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα δηλαδή. Και τι σημασία έχει, εσύ πρέπει να της κόψεις τα φτερά. Μα πώς θα γίνει γιατρός το παιδί αν δεν παίρνει τα γράμματα? Να του βρει άλλα ταλέντα, να έχει την ψυχραιμία και τη λογική να το βοηθήσει το παιδί της. Αυτό που κάνει είναι καταστροφικό. Μπορεί εκείνη να νομίζει ότι ο Φίλιππος έχει τις δυνατότητες. Μπορεί να είναι σίγουρη ότι θα γίνει ένας πολύ καλός γιατρός. Μαμά,
Κι εγώ θα γίνω γιατρός όταν μεγαλώσω. Αγάπη μου, φυσικά και θα γίνεις. Πολύ χαίρομαι, μωρό μου, που μου το λες αυτό. Κάνουμε μια γκαλίτσα. Μωρό μου. Αυτό μας έλειπε. Ο Νικόλας γιατρός. Γιατί όχι? Η μόνη σχέση που έχει ο Νικόλας με τους γιατρούς είναι που δεν βγάζει τα γράμματά του. Κι εγώ σου λέω ότι ο γιος μου μια μέρα θα φέρει την επανάσταση στην ιατρική. Σίγουρα. Θα επαναστατήσει η επιστήμη, δεν θα αντέξει. Σε 15 μέρες έχω τα γενέθλιά μου. Δηλαδή σε 360 ώρες. Απίστευτο, έγινε σε 10 χρονών, βρε. Τι δώρο θα μου πάρετε? Μια καινούργια οικογένεια να μείνεις που θα σε αγαπάει. Από τη ζήλια σου το λες, επειδή κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου παίρνω δώρα, γι' αυτό ζηλεύεις. Σιγά τα δώρα που παίρνεις, όλα κάτι βλακίες ζητάς. Δηλαδή σε 21.600 λεπτά. Εντάξει, λύσαξε, σε γενέθλια. Ζηλεύεις επειδή τα δικά σου είναι σε 10 μήνες. Δηλαδή σε... Λύσαξες επιτέλους, σταμάτα. 305 μέρες. Σε 305 ημέρες να δεις τι δώρο θα μου πάρουν εμένα. Το δικό σου θα έχει παλιώσει. Θα έχω το Χριστουγέννων. Χριστούγεννα θα κάνεις με την καινούργια σου οικογένεια. Μαμά, πες του. Χαρή, σταμάτα πια αυτή τη βλακεία. Τι δώρο θα μου πάρετε? Α, έχουμε σκεφτεί κάτι πολύ καλό με τον μπαμπά, Κώστα. Δεν θυμάμαι. Έλα ρε Κώστα, δεν είπαμε T-E-L-E-S-E-O-P-E. Τέλεσκο. Αμάρε Λουκά. Τηλεσκόπιο. Wow! Βλακία δώρο. Και τι θα βλέπεις από εκεί μέσα? Τα πουλάκια που θα κουτσουλάνε την απέναντι καμινάδα. Το τηλεσκόπιο είναι πολύ ωραίο δώρο. Και δεν θα σου το δίνω ποτέ. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Χάρη. Τελικά δεν μου αρέσει το τηλεσκόπιο. Τώρα, παιδί μου, δεν είπες wow? Ναι, αλλά δεν το θέλω. Θέλω ο Χάρης να διαλέξει το δώρο μου. Ο Χάρης γιατί? Θέλω να είναι κάτι που θα του αρέσει, για να ζηλεύει. Αυτό θέλω να είναι το δώρο μου. Να δω το Χάρη να ζηλεύει. Άκυρο το τηλεσκόπιο. Έχεις καμιά άλλη ιδέα? Κάτι έχω σκεφτεί. Τι? Θυμάσαι τι είχε δώσει δώρο η Φωτεινή στο αφεντικό μας πέρσι τα Χριστούγεννα? Έλα ρε που το συζητούσαμε. Η Φωτεινή. Φωτεινή, θυμάσαι τι είχε δώσει στο αφεντικό? Πώς δεν θυμάμαι. Του είχε δώσει έναν ωραιότατο έρπιτα. Αλλά τι να το κάνει ο Νικόλα στον έρπιτα? Το πάτα ρε Κώστα τη βλακή, θα σ' ακούσει κανένα παιδί. Έρπιτα, θα μου πάρουν έρπιτα! Όχι, Νικόλα, έλα εδώ παιδί μου, Νικόλα! Ακούνε τα αυτιά. Λέει το στόμα σου θες να πεις, αμάρε Κωστάκη, μας έκαψες. Εντάξει, θα το ξεχάσει, είναι και δύσκολη λέξη. Θα πάρετε στο Νικόλα έρπιτα. Ναι, για να ζηλεύεις εσύ, χαζό. Εμένα ποτέ δεν μου έχετε πάρει έρπιτα. Να διαλέξεις κι εσύ στα γενέθλιά σου. Τελικά όντως θα κάνω Χριστούγεννα σε άλλη οικογένεια. Θα σας τα πάρει πρόνοια. Έλα, βρε Ρένια, τώρα ξεκόλα από το ίντερνετ, μωρέ. Μέρα νύχτα στο ίντερνετ. Τι να κάνω, αγαπή μου, μισό λεπτό δώσ' μου να μαζέψω τις αγκινάρες μου, μου σαπίσουν και θα το κλείσω. Είναι πράγματα αυτά να ασχολείσαι, μεγάλη γυναίκα. Ρε Κώστα, τι να σου πω τώρα. Μπήκα από περιέργεια και κόλλησα, άσε με. Μα έχεις τόσο σοβαρά πράγματα να κάνεις. Έχεις τρία παιδιά. Έχεις έναν άντρα σαν τα κρύα τα νερά και εσύ ασχολείσαι με ηλεκτρονικές αγκινάρες. Έχεις δίκιο, αγάπη μου, είμαι θλιβερή. Τουλάχιστον. Το έχω βάλει πείσμα όμως να γίνει φάρμα μου σαν του γειτονά μου. Του Μπουσκώστα 2010. Τι είναι αυτό? Έχω ένα γείτονα στη φάρμα. Μπουσκώστας λέγεται. Ας το κάνω, κοίτα να δεις. Τι όνομα είναι αυτό? Και τι σύμπτωση, έχει και αυτός τρία παιδιά. Να το ζήσουν το καημένο. Καληνύχτα. Βρε, δεν ντρέπεσαι καθόλου, βρε. Γιατί να ντραπώ? Τι γιατί είσαι ο Μπουσκώστας? Όχι, δεν είμαι. Ναι, είσαι Κώστα. Μπήκα από τον υπολογιστή σου και με έβγαλε κατευθείαν εκεί και μου κάνεις εμένα τον άσχετο. Καταρχήν, γιατί μπαίνεις στον υπολογιστή μου? Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Εντάξει, είχα μπει παλιά. Έχει ενδιαφέρον. Ήθελα να γράψω ένα ρόλο για έναν αγρότη, καταλάβες. Αλλά παλιά. Πολύ παλιά. Πολύ. Τότε γιατί είναι όλα τα σπαρτά σου ποτισμένα και αθισμένα, βρε, που έχεις κάνει μια φάρμα πιο μεγάλη από το Δήμο Χαλανδρίου? Είδες τις πορτοκαλιές μου πως έχουν φουντώσει? Αυτό κάνεις κάθε βράδυ που σηκώνεσαι? Ένα πότισμα ρίχνω. Και εγώ νόμιζα ότι έχεις καμιά γκόμενα και τις θέλεις μηνύματα. Τι λες, βρε, θα αφήσω τον Μποστάλι να τρέχω για γκόμενες? Τι να σου πω, βρε, αγάπη μου. Άλλοι συντηρούν γκαρσονιέρες με γκόμενες και εσύ φάρμες με φραγκόκοτες. Τα καρότα να ποτίσεις. Να το πάρω λίγο. Τέλειωσες την ιστορία σου? Τελείωσα. Έλα να μου τα πεις άλλη μια φορά. Έλα ρε μαμά, τα ξέρω, δώσ' το μου λίγο να χάζεψω. Σε παρακαλώ, παιδί μου, θα μου πεις την πόλη κράτος, είναι σως. Ωραία.
Η πόλη κράτος αποτελούσε βασικό θεσμό κοινωνικής οργάνωσης κατά την αρχαιότητα. Ναι. Μέσα από αυτόν τον θεσμό λειτουργήσαν οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί και ασκήθηκε η εξουσία από τις εκάστοτε κοινωνικές τάξεις. Στην πόλη κράτος υπήρχε έντονη νυχτερινή ζωή. Πολλά μπαρ. Ναι. Δίσκο, κρεπερί, σωστά. Ναι, συνέχισε. Επίσης κάθε Παρασκευή έκανα και beach party μαζί με τους κορίτσους στον Ισμό. Το πρώτο ποτέ ήταν δωρεάν. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Δεν υπάρχεις, μαμά. Δεν υπάρχεις. Τι καλό μαγείρεψες. Α, κατέβασα από το ίντερνετ μια συνταγή που θα βοηθήσει πολύ το Λουκά με τα συστατικά της. Γιατί δυσκύλιος είναι. Όχι, αγάπη μου, στρεσαρισμένο είναι το παιδί. Χρειάζεται τροφές που θα ενισχύσουν τις πνευματικές του ικανότητες. Τι έχει μέσα αυτό. Πρόσεξε. Έχει σκουμπρί για τα ωμέγα 3, πατάτες για τη σεροτονίνη, φασόλια για την ντοπαμίνη και φιστίκια για την. Και τη λιχολίνη. Αυτό το πράγμα δεν τρώγεται. Τι λες, ρε Κώστα, αυτή είναι η περίφημη τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Τροφή για τους ανθρώπους, θα φτιάξεις να φάμε. Μαμά, έχω κάνει κάτι κακό. Γιατί, αγάπη μου? Αυτό είναι τιμωρία. Σκληροί και απάνθρωποι. Ούτε στο Μεσαίωνα δεν βασανίζανε έτσι τους ανθρώπους. Για σένα το κάνει, μαμά. Να οξύνεις το νου σου, να πας καλά αύριο. Πού, στο νοσοκομείο? Τι έγινε? Τίποτα, κοιμήσουσε. Τι ώρα είναι? 5. Πού πας, μωρέ? Πάω να μαζέψω τις φράουλες μου. Πας καλά, ρε Ρένια. Βάζεις ξυπνητή 5 ώρα το πρωί να μαζέψεις ηλεκτρονικές φράουλες. Τι να κάνω, ρε Κωστάκι, όλη μέρα παλεύω να τις αφήσω τώρα να μαραθούν. Κρίμα είναι. Βάλε, άμα θέλεις, μιλιές. Μιλιές? Ναι, ή βάλε αγκινάρα, να ησυχάσεις. Να σου πω. Έλα. Μια και πας. Δεν βάζεις λίπασμα και στα δικά μου, γιατί όργωσα το πρωί. Θα βάλω, Κωστάκι μου, αλλά να ξέρεις, αύριο θα αναλάβεις εσύ και τα δικά μου. Δεν μπορώ άλλο. Αυτή η αγροτική ζωή με έχει τσακίσει. Πρέπει να οργανωθούμε, να πάρουμε καμία επιδότηση. Να προσλάβουμε και κανέναν άνθρωπο να βοηθάει. Μην νομίζεις κι εγώ κομμάτι έχω γίνει. Ψυγείο. Επιτέλους, ευχαριστώ, κυρία Λουλούδο. Κυρία Λουλούδο. Νικόλας, μυθισμένος. Ιωλίκη στο ναυτικό. Καρότσερι. Νικόλα, δαιμονίστηκες. Αφέψιμα. Αφέψιμα. Νικόλα, Νικόλα, ξύπνα και σκάσε. Τη μαμά, να φωνάξουμε τη μαμά του. Όχι, Νικόλα μου. Θα κάνει κάτι καλύτερο η μαμά του. Παπά! Τι κάνω εγώ εδώ! Σώπα, βραγόρι μου, ηρέμησε, ρε, χαρή! Νικόλα, εδώ είσαι, αδελφέ μου. Δόξα τω Θεώ, σε βρήκα. Νόμιζα ότι έλεγα ένα παγάκι. Γιατί, δύσκολα το έχεις. Έτσι όπως είναι ο μορπούλης, ξανδούλης. Στυλό πήρες? Όχι, θα τα χαράξω σε πέτρα. Αγόρι μου, μην αρπάζεις, ενδιαφέρον εκφράζω. Με αγχώνεις, μαμά. Να γράψω πάω, δεν πάω για εκτέλεση. Εντάξει, αγάπη μου, με συγχωρείς. Άντε, καλή επιτυχία. Μαμά! Καλά. Ένα τέτοιο? Όχι, γεια σου. Α, έφυγε και ο δικός μου. Άντε, ο Θεός να τα φωτίζει.
Εσείς δεν τα σταυρώνετε. Μπα, εμένα με σταυρώνουν αυτά. Πάλι εδώ είσαι εσύ. Είναι και δικό μου το δωμάτιο. Όχι, δικό μου είναι και του Λουκά. Το δικό σου δωμάτιο είναι πάνω το βρεφικό. Και τώρα τζάσε γιατί θέλω να ντυθώ. Ωραία, και τι σε ενοχλώ εγώ. Οι μεγάλοι ντύνονται μόνοι τους. Δεν μου λες, τι θα ντυθείς. Τώρα θέλεις να μου σπάσεις τα νεύρα. Όχι, απλά ρωτάω. Έτσι είναι από σχολείο. Γιατί σε χαλάει, ε. Όχι, ίσα-ίσα που είσαι πολύ όμορφος. Φτου-φτου-φτου να μη σε ματιάσω. Νικόλα, ξέρεις τι γίνεται όταν τα παίρνεις στο κρανίο. Τι, βγαίνεις από τα ρούχα σου. Ακριβώς. Και δεν το θες αυτό. Όχι, με τίποτα, ειδικά σήμερα. Όλα καλά. Απαιτώ να αλλάξει δωμάτιο ο Νικόλας. Σήμερα κιόλας. Γιατί βρε περίεργε, τι σου κάνε. Μου χάλασε δημόσια εδού. Ποια σου χάλασε. Με έχει κάνει ρόμπα, πώς το λένε. Εγώ δεν σου έκανα τίποτα, μόνος έκανες ρόμπα. Έχεις γεμίσει το δωμάτιό μου με τα ρούχα σου. Έχεις φέρει στο δωμάτιό μου όλες τις βλακίες που έχεις βρει. Σταμάτα βρε, και τι έγινε. Θέλεις να δεις τι έγινε, κοίτα. Συγγνώμη. Πήγε σχολείο με την πιτζάμα του αδερφού σου. Απαιτώ να αλλάξει δωμάτιο ο Νικόλας. Κι εγώ απαιτώ να αλλάξει σχολείο. Σταματήστε βρε. Yeah. Τι έγινε Χάρη. Καλά εσύ τι λέει. Μη χειρότερα λέει. Τι φοράς παιδί μου έχεις αντιληφθεί. Τώρα το πρόσεξες. Εχθές που έβγασα τον κλόουν δεν πήρες γραμμή. Είχα το μυαλό μου στο Λουκάβρε, αγάπη μου, με συγχωρείς. Αλλά κι εσύ πρέπει να προσέχεις. Μην είσαι αφηρημένος. Καλά, τώρα είναι αργά. Δεν είναι αργά να βγάλεις την πιτζάμα να βάλεις τα ρούχα σου. Όχι, μαμά, δεν θα τη βγάλω. Θα πάω έτσι στο σχολείο μέχρι να κλείσει. Γιατί? Για να το πέρασουν για μόδα, ρε μαμά. Για τρέντ, πώς το λένε. Αλλιώς θα φανεί ότι το έκανα κατά λάθος. Τι κάνεις εκεί? Τσάτ. Τσάτ. Mm. Είσαι καλά, παιδί μου. Θα μου γεμίσει το λάπ του ποιούς. Τι γράφεις? Θέλω να σε δω το συντομότερο μ' αρέσεις. Πας καλά, μωρέ. Μιλάς με άντρες. Και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Ποιος είναι ο Πρισσές 35? Άντε βρε, η Χρυσούλα είναι. Το παίζεις εξωβόμβα 35. Άρα. Την έχω πετύχει και της κάνω πλάκα. Εγώ είμαι γυμναστηριάκιας 32. Πρέπει να σου πάρω το λάπτοπ. Πάμε από το κακό στο χειρότερο εδώ μέσα. Έλα, Χρυσούλα. Μιλάς με κάποιον γυμναστηριάκια. Βρεάσε που το ξέρω. Λοιπόν, άκου. Και τι λέει? Άκου, άκου. Κι εγώ θέλω πολύ να σε δω. Αλλά φοβάμαι, Κώστα. Κώστα! Θα αποκαλυφθεί η απάτη και κάποια στιγμή θα μας καταλάβει η Ρένια και θα πληγωθεί. Κώστα, τι λέει εδώ? Μα πατάς με τη Χρυσούλα. Τι λες βρε Χαζή, πλάκα σου κάνουμε για να ξεκολλήσεις. Είναι πλάκα αυτό ρε. Είναι πλάκα. Πλάκα αυτό, άμα σε πιάσω θα σου πω ότι είναι πλάκα. Θα στην κάψω ρε τη φάρμα σου. Θα στην κάψω μία θα σε σκοτώσω τις παλιά γελάδες σου. Είσαι καλά μωρέ, εγώ θα τα φτιάξω με την Χρυσούλα. Ναι βάψεις Κωστάκη. Δεν τα φτιάχνω με τη γάτα της γειτόνισης. Νομίζω ότι πρέπει να τους πάρουμε το ίντερνετ. Ή να τους το δίνουμε ελεγχόμενα. Είναι ανώριμοι να το χρησιμοποιούν. Okay. 100 stories.